παιδιά, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμα δεν έχω φόντο, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ δύσκολο να είμαι εγώ και δυσκολεύομαι να οργανωθώ. Και τουλάχιστον έχω φως, δεν μπορείς να έχεις τα πάντα σε αυτό το σπίτι. Όπως μάθατε, αν παρακολουθείτε γενικά αυτό το κανάλι, είχα πάει στην Αθήνα και ο αρχικός μου στόχος ήταν να τρώω μόνο σε vegan μέρη. Αλλά αρρώστησα, οπότε δεν μπορούσα πάντα να βγω από το σπίτι για να φάω και έτσι έτρωγα σούπες. Ωστόσο, τις λίγες φορές που βγήκα, προτίμησα να φάω πράγματα vegan. Αρχικά επισκέφτηκα το Vegan Nation, δεν έχω κλιπάκι γι' αυτό, αλλά είναι γιατί δεν εντυπωσιάστηκα τόσο το Vegan Nation. Είχα δει φωτογραφίες και είχα δει ότι είχε vegan γύρω, είχε τσι πολύ κόσμο, ποικιλία και αυτά. Αλλά όταν μπήκα μέσα, βρήκα κάτι ψηλό άδειο. Είχε μόνο έτοιμα φαγητά, δεν είχε τη ώρα. Νομίζω, δεν ξέρω, ήμουν μπερδεμένη. Πάντως μπήκα και μάγχωσε και η διαρρύθμιση του μαγαζιού. Υπήρχε απλά μια ουρά με κόσμο που απλά έλεγε στον ταμεία τι θέλει και εγώ δεν ήξερα τι θέλω γιατί δεν είχα ξαναμπεί και δεν έβλεπα πουθενά κατάλογο ή κάτι. Οπότε ήμουν σε φάση, oh god, there's no way I'm going there to ask what's on the shop. Οπότε δηλαδή πήγα. Και κοίταξα στα ψυγεία διάφορα πράγματα που είχε και δεν ήθελα να πάρω κάτι έτοιμο, η αλήθεια είναι. Ήθελα κάτι τη ώρα, κάτι έτσι να νιώθω ότι είναι φρέσκο, όχι να είναι ψυγείο. Και με τις τιμές που είχε, δεν θα ήθελα να πάρω κάτι ψυγείο. Ωστόσο, αν είσαι vegan και σου αρέσουν τα αγγλικά, είχε vegan cheesecake, είχε πολλά πράγματα που δεν βρίσκει συνήθως. Και αν είχα όρεξη και αγγλικό εκείνη την ώρα, γιατί δεν πολύ πεινούσα κιόλας, θα έπαιρνα. Αλλά εφόσον δεν εντυπωσιάστηκα τόσο, έφυγα από εκεί και πήγα στο Φαλαφέλας. Και εννοείται πως έχουμε κλιπάκι από το Φαλαφέλας, οπότε πάμε να τα δούμε πριν αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Είμαστε στο Φαλαφέλας. Ο πύργος μου από εδώ πηγαίνω. Νιώθω γενικά μια φαντασία γεύσεων στο στόμα. Και θα ξανάρθουμε σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το καλύτερο φαλάφελ που έχω φάει πραγματικά. Και χαίρομαι που έχει ανταπόκριση κόσμου και από όλες τις ηλικίες. Αυτά. Κάτω. Το Φαλαφέλας λοιπόν ήταν ο ερωτάς μου όσον αφορά το φαγητό στην Αθήνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλειο προσωπικό, τέλειες τιμές, τέλεια γεύση. Πέτα νόστιμο. Ωστόσο, αν είσαι vegan, καλό είναι να ζητήσεις να μην σου βάλουν σως γιαουρτιού, γιατί δεν νομίζω να θες να φας σως γιαουρτιού αν είσαι vegan, αλλά είναι κάτι που βάζουν στο απ' όλα. Ήτανε πάρα πολύ νόστιμο, χόρτενες, ήτανε γευστικά, boom, wow! Μετά από αυτό πήγα στο Mamma Thierry που ήθελα πολύ να πάω, γιατί είχα ακούσει ότι έχει πολλά ωραία πράγματα, ειδικά αν είσαι vegan, έχει και μη vegan πράγματα νομίζω, αλλά είναι πολύ λίγα. Βασικά, δεν... τέλος πάντων! Πιάτα, δοκίμασα το γνωστό mushroom burger που τρώνε πολύ. Δοκίμασα και από τη φίλη μου το μουσακά που είναι vegan μουσακάς και ήταν επίσης πολύ ωραίος. Και είναι από τα πιο γνωστά τους πιάτα, συνήθως όλοι αυτό παίρνουνε. Πάρα πολύ σαν χώρος. Το μαγαζί δεν μου φάνηκε τόσο ζεστό, δεν είχε ζεστασιά και κυριολεκτική και μεταφορική. Και άρρωστη, δεν είχε και θέρμανση το μαγαζί, πάλεψα λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον με ζέστανε το φαγητό. Το πήρα και με τις πάπας μπράβας που γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν τα ισπανικά φαγητά και πάπας μπράβας πρέπει να το δοκιμάσετε. Οπότε είστε vegan, δεν είστε vegan, αν γενικά σας αρέσει να δοκιμάσετε περίεργα πράγματα, καινούργια πράγματα και καλό είναι να το κάνετε όταν πάτε σε μια άλλη πόλη. Πρέπει να πάτε στο Φαλαφέλας και στο Mamma Thierry. Αν έχετε τα κότσια, πηγαίνετε και στο Vegan Nation. Εγώ προσωπικά δεν το ανακάλυψα, δεν προλάβα ακόμα. Ήθελα να πάω και σε ένα walk time, δεν ξέρω πώς λέγεται, να φάω noodles. Δεν προλάβα. Ήθελα να πάω και σε ένα ειδικό εστιατόριο, πάλι δεν προλάβα. Γιατί περνούσα πολλές ώρες στο σπίτι, γιατί πέθανα από την αρρώστια. Αλλά λογικά μπορεί να πάω σε επόμενα βίντεο, γιατί αγάπησα την Αθήνα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται πως ήξερα την Αθήνα από πιο πριν, αλλά πρώτη φορά πήγα μόνιμος ενήλικας. Συνήθως πήγαινα με γονείς και δεν εξερευνούσα τόσο όσο θα ήθελα. Οπότε αυτά! Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη με τα κλιπάκια. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη και να έχετε όρεξη να πάτε στην Αθήνα και να δοκιμάσετε αυτά τα μαγαζιά. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη να δείτε προηγούμενα βίντεο μου. Τέλος πάντων, κάντε subscribe, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε μέχρι το επόμενο. Ευχαριστώ που το είδατε.